ακούσουμε πρώτα απ' όλα την αγαπητότατη συνάδελφο, τη Θόμη τη Σαββοπούλου, με την οποία έχουμε περάσει πάρα πολλά και σε αυτό το μουσείο, και ωραία και περιπέτειες. Η επιδραστική προσωπικότητα της Ιουλίας Βοκοτοπούλου θα μας μιλήσει για έναν άνθρωπο που πολλοί τον έχουμε λατρέψει και αποτέλεσε το πρότυπό μας στην αρχαιολογική υπηρεσία. Ναι. Παρακαλώ, κυρία Σαββοπούλου. Ωραία. Καλησπέρα, λοιπόν. Στις 9 Νοεμβρίου του 2012, για τον επετειακό εορτασμό της εκατοτετηρίδας από τη σύσταση της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας στη Μακεδονία, οργανώθηκε εκδήλωση από τη διάδοχη υπηρεσιακή μονάδα, τη Ιώτα Σίγμα Ταφ, προϊστορικών και κλασικών αρχαιοτήτων. Στην εκδήλωση παρουσιάστηκαν το ιστορικό, οι διοικητικές αλλαγές, η μεταξέλιξη της αρχαιολογικής υπηρεσίας, παράλληλα με το αρχαιολογικό έργο που επιτελέστηκε στη διάρκεια των 100 χρόνων στους νομούς Θεσσαλονίκης, Χαλκιδικής, Πιερίας και Κιλκής που υπάγονταν στην αρμοδιότητά της. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στα πρώτα 40 χρόνια λειτουργίας του Αρχαιολογικού Μουσείου Θεσσαλονίκης που υπαγόταν στην Ιώτα Σίγμα Ταφ ΕΠΚΑ μέχρι το 2001 που αποτέλεσε ανεξάρτητη περιφερειακή μονάδα με προεδρικό διάταγμα. Μέχρι τότε, στο κτίριο του μουσείου, χτυπούσε η διοικητική καρδιά της εφορίας. Στις αίθουσες, στις αποθήκες, στα γραφεία, στους διαδρόμους, συσπήρωνε το πολύ βουεμολύσι των εργαζομένων αρχαιολόγων, φυλάκων, τεχνικών, συντηρητών, εργατών, διοικητικών υπαλλήλων, αποτελώντας την έδρα της υπηρεσιακής ζωής. Μεγάλο μέρος του υλικού της επετειακής εκδήλωσης αντλήθηκε από την εργασία της Ιουλίας Βοκοτοπούλου, η οποία διετέλεσε προϊσταμένη της εφορίας και του μουσείου από το 1982 μέχρι τον αδόκητο θάνατό της το 1995. Με αφορμή την οργάνωση του παρόντος συμποσίου, με σκοπό την αποτίμηση του πολύπλευρου έργου για τα 60 χρόνια λειτουργίας του Αρχαιολογικού Μουσείου, την καταγραφή σημαντικών στιγμών της ιστορίας και της δράσης των ανθρώπων που το υπηρέτησαν, θα επιχειρηθεί η σκιαγράφηση της προϊσταμένης Ιουλίας Βοκοτοπούλου. Με αντιαφισβήτητα διοικητικά προτερήματα, εκπρόσωπος θεσμικής υπηρεσίας και παράλληλα πρότυπο γυναίκας, μητέρας, συνδικαλίστριας, μαχόμενης αρχαιολόγου στο πεδίο, με αναγνωρισμένο επιστημονικό κύρος, με κοινωνικό πρόσωπο, άφησε αποτύπωμα στο χώρο και την ιστορία. Μετά την εκδημία της, υπόθηκαν πολλά από φίλους, συναδέλφους, συνεργάτες, με τις κρίσεις όλων να συγκλίνουν στις αρετές και τα χαρίσματά της, με τον κίνδυνο των επαναλήψεων όσων έχουν ήδη υποθεί να είναι αναπότρεπτος και να είναι δύσκολη η περιγραφή του πλούσιου διοικητικού και επιστημονικού έργου της χωρίς παραλήψεις. Φαινομενικά έθραυστη, αλλά στην πραγματικότητα δυναμική και ακάματη, με ατέλειωτη ενέργεια, ξεκίνησε τη θητεία της στη Θεσσαλονίκη από το Αρχαιολογικό Ινστιτούτο το 1981 και το 1982 ανέλαβε τη διεύθυνση της εφορίας. Είχε προηγηθεί μια ιδιαίτερα γόνιμη υπηρεσία στην Ήπειρο, στη διάρκεια της οποίας απέδειξε ότι δυσκολίες και αντίξωες συνθήκες όχι μόνο δεν την αποκαρδίωναν, αλλά αντίθετα χαλίδιναν τη θέλησή της για προσφορά και εργασία. Στη δεκαετία του 80, καινοφανείς προκλήσεις είχαν αρχίσει να διαμορφώνουν τις συνθήκες ενός νέου εργασιακού περιβάλλοντος, το οποίο διατηρήθηκε λίγο ως πολύ μέχρι το 2014. Πολυπρόσωπες ομάδες επιστημονικού, τεχνικού και φυλακτικού προσωπικού είχαν διαδεχθεί τις υποστελεχωμένες, συχνά μονοπρόσωπες αρχαιολογικές μονάδες των περασμένων δεκαετιών. Ήταν η εποχή που οι θαυμαστές ανακαλύψεις στο βασιλικό τάφο της Βεργίνας και του νεκροταφείου της Ίνδου, των οποίων τα ευρήματα είχαν ήδη εκτεθεί στις αίθουσες του μουσείου, σημειώνοντας τεράστια επιτυχία, σηματοδοτούσε τη στροφή του ενδιαφέροντος του κοινού στην ιστορία και την τέχνη της αρχαίας Μακεδονίας και την προσοχή του στο μακεδονικό χώρο. Με την είσοδο της Ελλάδος στην ΕΟΚ το 1981, στην υπαλληλική καθημερινότητα είχαν εισαχθεί πρωτόγνωρες έννοιες όπως ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις, το αρτικόλεκτο ΜΟΠ, μεσογειακά ολοκληρωμένα προγράμματα, τα οικονομικά πακέτα με τις ονομασίες Delor 1, ακολούθησε τον Delor 2, το Σαντέρ, από τα ονόματα των Προέδρων της Κομισιόν. Η Βοκοτοπούλου ανέλαβε να πλοηγήσει το σκάφος της Ιώτα Σίγμα Ταφ ΕΠΚΑ στις άγνωστες συνθήκες της εποχής που ανοιγόταν στον ευρωπαϊκό προορίζοντα, ανταποκρινόμενη με αποφασιστικότητα στις προσκλήσεις του καιρού της. Το οικονομικό πρόγραμμα που έτρεξε η Βοκοτοπούλου ήταν το πρώτο, Delor 1,
στο οποίο η εφορία μαθήτευσε με επιτυχία. Προγραμμάτισε με την ένταξη των έργων με σύνεση και γνώμονα την ιεράρχηση των αναγκών των μνημείων σε αρχαιολογικούς χώρους της Θεσσαλονίκης και των υπόλοιπων νομών της εφορίας για ισόρροπη ανάπτυξη της περιφέρειας. Για τον εξυγχρονισμό της εφορίας, την ταχύτερη διεκπεραίωση των υποθέσεων και την εξυπηρέτηση των πολιτών, ενστερνίστηκε, παρά τις αρχικές ενστάσεις της, την αναγκαιότητα εισαγωγής της τεχνολογίας και των ηλεκτρονικών υπολογιστών. Ήταν τότε που κάνανε την εμφάνισή τους οι υπολογιστές. Οι ανασκαφές στην πόλη της Θεσσαλονίκης, την Πιερία, τη Χαλκιδική, που κρατούσε τα ασκήπτρα της τουριστικής ανάπτυξης στη Βόρεια Ελλάδα, αλλά και το Κιλκής, πολλαπλασιάστηκαν. Οι εξαγγελίες μεγάλων δημόσιων έργων, της ΠΑΘΕ, της ΤΡΕΝΟΣΕ στην Πιερία, η πορεία των οποίων διερχόταν από κηρυγμένους και άγνωστους αρχαιολογικούς χώρους, του Ολύμπου και των Πιερικών Ακτών, απαιτούσαν διαρκή και στεναρή επιτήρηση των εργασιακών φάσεων για την υλοποίησή τους, δημιουργώντας πρωτοφανείς εργασιακές συνθήκες. Η Ιουλία Βοκοτοπούλου, δράττοντας τις ευκαιρίες και αξιοποιώντας κάθε δυνατότητα για παροχή αρχαιολογικής μέρημνας σε μνημεία και χώρους, κινητοποίησε τις επιστημονικές δυνάμεις της εφορίας, καταφέροντας να συμπαρασύρει στο άρμα του οράματός της τους επιμελητές αρχαιοτήτων με ρυθμούς εργασίας που συνεχίστηκαν αμύωτοι και μετά την απώλειά της. Με αρχαιολογικές αυτοψίες επεδίωξε τη γνώση και των πιο απομακρυσμένων περιοχών στη χωρική επικράτεια της εφορίας, που συχνά είχαν σαν αποτέλεσμα τη διαπίστωση καταστροφών σε τύμβους και προστορικούς οικισμούς που είχαν προκληθεί από επίδοξους λαθρανασκαφείς, κυνηγούς του Χρυσού των Μακεδόνων, που την περίοδο εκείνη είχε εξάψει τη λαϊκή φαντασία. Στα εργαστήρια του Μουσείου από Πιερία, Χαλκιδική, Θεσσαλονίκη, από την εδωχώρα του Κιλκής, έρεαν σημαντικά ευρήματα με την ίδια πολυάσχολη να αναλύει κεραμικούς ρυθμούς, να παρατηρεί με αδιάπτωπτο ενδιαφέρον τις λεπτομέρειες κατασκευής των χάλκινων αγκίων από το Μακρύγελο, να περιεργάζεται τα ευρήματα της Ιερισσού, να εντρυφεί στις αρχιτεκτονικές ιδιαιτερότητες των μακεδονικών τάφων που είχαν αρχίσει να αποκαλύπτονται ο ένας μετά τον άλλον. Της Αγίας Παρασκευής το 83, της Χαριλάου στη Δινοκράτου 8 το 83, της Ποτίδεας το 84 και του Αγίου Αθανασίου το 94, λίγο καιρό πριν κοπεί το νήμα της ζωής της. Η Βοκοτοπούλου, παρά την αυστηρότητα της προϊσταμένης, πρόσφερε απλόχερα ενθάρρυνση, στήριξη και γενναιόδωρα τις γνώσεις της. Πολύπειρη αρχαιολόγος πεδίου, στόχευε στην έρευνα ιερών σε απάτητες βουνοκορφές. Οργάνωσε ανασκαφή στον Παρθενιώνα, το ιερό του Ήταμου, στη Σιθωνία Χαλκιδικής. Προσιτό, μετά από κοπιώδη ανάβαση, αναρχητική σχεδόν, ενώ πραγματοποιεί τι έμεινε η επιθυμία της να ανασκάψει στον Όλυμπο, στην κορυφή του οποίου είχε εντοπιστεί αγαλματίδιο Δία. Στη διάρκεια της δεκαετίας του 90, η έξαρση του μακεδονικού ζητήματος επέβαλε την αναζήτηση της ιστορικής αλήθειας για τη Μακεδονία και τον πολιτισμό της. Η Βοκοτοπούλου, αναλαμβάνοντας πρωτοβουλίες, συνδιοργάνωσε και συμμετείχε σε επιστημονικά συνέδρια και διεθνείς εκθέσεις στα πέρατα της Οικουμένης, από Αυστραλία μέχρι Καναδά και Δανία και Μπολόνια, με τον αντίκτυπό τους να απογειώνει την έγκλη της αρχαίας Μακεδονίας. Για όλα αυτά σας έχουν μιλήσει προηγουμένως και τις προηγούμενες μέρες άλλοι συνάδελφοι, οπότε εγώ δεν θα αναφερθώ. Προσωπικότητα με ισχυρή θέληση, ακέραιη και περήφανη, επέκτηνε τη δραστηριότητά της με συνεργασίες με το ΑΕΜ, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και την κοινωνία της πόλης, εκδηλώνοντας το κοινωνικό της πρόσωπο. Φιλοδοξώντας ο πολιτισμός να λειτουργήσει ως εργαλείο ενίσχυσης κοινωνικής συνοχής και διαμόρφωσης συνείδησης, πρωτοστάτησε με τον καθηγητή Δημήτρη Παντερμαλή στη διοργάνωση της ετήσιας συνάντησης για το αρχαιολογικό έργο στη Μακεδονία και Θράκη, δημοσιοποιώντας τον ανασκαφικό μόχθο στη Μακεδονική Πρωτεύουσα. Καθιερώθηκε η τέλεση συνεδρίου με στόχο τη γνωστοποίηση της αρχαιολογικής έρευνας στη γεωγραφική ενότητα από την Καστοριά μέχρι τον Δεδημότυχο. 36 χρόνια ιστορίας επιστημονικών συναντήσεων και εκδόσεων των πρακτικών συμπληρώθηκαν και ο σπόρος του ΑΕΜΘ μεταφυτεύτηκε ως πετυχημένος θεσμός σε κάθε περιφέρεια του ελλαδικού χώρου, σε Πελοπόννησο, Στερεά Ελλάδα, Κρήτη, με αντίστοιχες αρχαιολογικές συναντήσεις. Με εκστρατεία προσέγγιση του Φυλάρχειου Ουκοινού, προσήλκησε δυναμικά μέλη της κοινωνίας της πόλης στη δημιουργία συνδέσμου φίλων του Αρχαιολογικού Μουσείου Θεσσαλονίκης το 1985
και έκτοτε ο Ιδρυθής Σύνδεσμος παρέχει ανιδιωτελώς συμπαράσταση στο επιτελούμενο έργο του Μουσείου. Με την εξαγγελία του εορτασμού της Θεσσαλονίκης Πολιτιστικής Πρωτεύουσας 1997, μέλημά της ήταν η διαμόρφωση εμβληματικών αρχαιολογικών χώρων όπως του Δερβενιού στη Δυτική Είσοδο για να αποδοθεί στο κοινό τη χρονιά ορόσημο για την πόλη. Δεν πρόλαβε να δει υλοποιημένο το όραμά της. Όπως ανεκπλήρωτη παρέμεινε η επιθυμία της για δημιουργία μουσείου πόλης Θεσσαλονίκης σε κτίριο στο στρατόπεδο Κόδρα στο Καραμπουρνάκι, θεωρώντας τον καταλληλότερο χώρο για το σκοπό αυτό. Στα ερευνητικά της ενδιαφέροντα περιλαμβάνονταν η μνημειακή τοπογραφία, οι σχέσεις του μακεδονικού χώρου με την Ιλυρία και την κάτω Ιταλία, ο ελληνικός απικισμός στη Χαλκιδική και το θερμαϊκό κόλπο, που την καταξίωσαν στην ακαδημαϊκή κοινότητα. Μονογραφίες και πολύτομες εκδόσεις με βράβευση από την Ακαδημία Αθηνών συγκαταλέγονται στον αμυτό του συγγραφικού της έργου. 35 συμμετοχές και άθρα σε συλλογικούς τόμους και πρακτικά συγκεντρώθηκαν in memoriam σε δίτομη έκδοση από την Αρχαιολογική Εταιρεία το 2001. Το 2013 κυκλοφόρησε ο άθλος της ανάγνωσης που κατέβαλε από κοινού με τον Σωτήρη Δάκαρη και τον επίσης πρόωρα χαμένο Αναστάσιο Χριστίδη 4.000 μολύβδινων ελασμάτων των ανασκαφών του Δημητρίου Ευαγγελίδη από το Ιερό του Διό στη Δωδόνη. Τα ελάσματα με πολύτιμα στοιχεία για τις θρησκευτικές, χρησμοδοτικές πρακτικές των αρχαίων υπηρετών, με τεράστια συμβολή στην επιγραφική, τη διαλεκτολογία και την ανθρωπολογία, έτυχαν καθολικής αναγνώρισης με την πρόσφατη ένταξή τους το 2023 στον κατάλογο της UNESCO στο πρόγραμμα Μνήμη του Κόσμου. Η εικόνα της Βοκοτοπούλου, προσιλωμένη στην αποκρυπτογράφηση των δυσνόητων και επαναλαμβανόμενων σε επάλληλες χαράξεις επιγραφών στην είσοδο της αποθήκης 8 του Αρχαιολογικού Μουσείου Θεσσαλονίκης, ακόμα παραμένει ζωντανή. Η κοινωνία της Θεσσαλονίκης θυμάται την Ιουλία Βοκοτοπούλου να πρωτοστατεί στους αγώνες για τη διάσωση της πλατείας Διοικητηρίου, των αρχαίων της Οδού Απελού, της παλιάς παραλίας, της Ρωτώντα, των Στοών για το μετρό του Κούβελα, για να επαναλάβω τις σημαντικότερες κινητοποιήσεις που απασχολούσαν τότε την αρχαιολογική κοινότητα. Αποδείχθηκε ότι με την αγωνιστική της στάση και τη στεναρή της εναντίωση διαμόρφωσε και επηρέασε συνειδήσεις. Το ηθικό ανάστημα που όρθωσε είχε τεράστια σημασία και ηθική δύναμη με επίδραση σε βάθος χρόνου. Παροιμιώδες έμεινε το σχόλιο, μουλάρωσε η αρχαιολόγος, του Κωνσταντίνου Παπαδόπουλου, εκπροσώπου του Υπουργείου Πολιτισμού επί Χούντας, με το οποίο της είχε επιτεθεί ενώπιον όλων των αρχαιολόγων που είχαν συγκεντρωθεί στο Υπουργείο για να τους επιπλήξει, γιατί αποτελούσε ένα τροχοπέδι στην ανάπτυξη της Ελλάδος. Το Νοέμβριο του 1993, η ίδια, αναφερόμενη στο γεγονός σε συνέντευξή της στη δημοσιογράφο Βάνα Χαραλαμπίδου στην εφημερίδα Θεσσαλονίκη, είχε πει: «Εμείς οι αρχαιολόγοι, γενικά, έχουμε ορκιστεί ότι θα εκτελούμε το καθήκον μας, που πάντα δεν ταυτίζεται με τα κομματικά ή τα πολιτικά συμφέροντα μιας ηγεσίας. Δεν είμαστε κυβερνητικοί υπάλληλοι, αλλά κρατικοί. Τουλάχιστον όσοι θέλουμε να κρατήσουμε την αξιοπρέπειά μας και να τηρήσουμε τον όρκο μας να προστατεύουμε αυτά που πιστεύουμε». Επί Χούντας σώθηκε έτσι ένας σπουδαίος αρχαίος ναός από ανοικοδόμηση στην Άρτα. «Είπαν τότε», μουλάρωσε η αρχαιολόγος, «αλλά μπροστά στον κίνδυνο να γελιοποιηθούν διεθνώς, βρήκαν τα χρήματα για απαλωτρίωση». Η Βοκοτοπούλου, διαχρονικά θετικό είδωλο, γυναίκα, σύζυγος, μητέρα τριών παιδιών και μαχητική συνδικαλίστρια, τιμήθηκε από τα μέλη του ΣΕΑ με την εκλογή της στη θέση της Προέδρου. Με τη στάση και το έργο της, κατέδειξε ότι η αξιοπιστία των ηγετικών προσώπων προκύπτει μέσα από το έργο, τις ιδέες και την προσωπικότητά τους. Ειδικότερα σε καιρούς που δοξάζεται ο μοραλισμός, οι επιγενόμενοι συνάδελφοι καλούνται να διαχειριστούν όσα κατέλειπαν οι προηγούμενες γενιές και η Ιουλία Βοκοτοπούλου, οικονόμοι της κληρονομιάς εκείνων που διακόνησαν το Αρχαιολογικό Μουσείο με ζήλο και αυτοθυσία, με την ιστορία να κρίνει την πορεία και τα έργα όλων. Σας ευχαριστώ. Και
εμείς ευχαριστούμε πολύ την κυρία Σαββοπούλου που μας θύμισε όλη αυτή την πορεία της Ιουλίας Βοκοτοπούλου.